και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή Διάλογοι. Μία ακόμα εβδομάδα εδώ στην τηλεόραση Best καταγράφουμε τον παλμό των γεγονότων και της επικαιρότητας. Μία επικαιρότητα που κινείται φυσικά στην προεκλογική τροχιά των πραγμάτων. Αυτή η προεκλογική τροχιά έχει ξεκινήσει για τα καλά. Έχουμε την χαρά εμείς σήμερα να συνομιλούμε μαζί με τον βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Κουσελά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καναλόπουλε, σας και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε έτσι για αυτήν την συζήτηση που θα έχουμε, να δούμε και να βγάλουμε έτσι χρήσιμα συμπεράσματα. Και ουσιαστικά, αφού μιλάμε για μια προεκλογική περίοδο, θέλω και θέλουν όλοι να μάθουν και το τι έγινε σε αυτά τα χρόνια της δικής σας παρουσίας και στη Βουλή. Θα το ξεκινήσω από εκεί. Θα πω ότι στις εκλογές του 2009 ήσασταν πρώτος σε ψήφους στη Μεσσηνία. Αυτό κατεγράφει. Δεν ψηφίσατε εργασιακά στο δεύτερο μνημόνιο και ουσιαστικά τέθηκε ένα θέμα να μην συμπεριληφθείτε στο υπάρχον ψηφοδέλτιο. Τελικά, θα είστε υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές? Κύριε Καναλόπουλε, είχα δηλώσει, όπως και εσείς γνωρίζατε, ότι θα ψηφίσω κατά συνείδηση. Αυτό και έκανα. Ο καθένας από εμάς έχει, ξέρετε, κάποιες κόκκινες γραμμές και αυτές τις τοποθετεί ανάλογα με τις αρχές, τις αξίες του, την ιστορική του διαδρομή. Εγώ δεν πιστεύω ότι η περικοπή μισθών και συντάξεων είναι πανάκια για να αντιμετωπιστεί η ανταγωνιστικότητα. Έτσι λοιπόν κράτησα αυτή τη στάση που κράτησα, ψηφίζοντας όμως επί της αρχής και το PSI και την δανειακή σύμβαση. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το θέμα αυτό, αν θα είμαι και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου 8 συνολικά που ψηφίσαμε έτσι, ουσιαστικά έχει λήξει. Έχει λήξει και θα είμαστε υποψήφοι. Αυτή τη στιγμή η κουβέντα δεν γίνεται για μας. Γίνεται για αυτούς που ήταν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Εμείς δεν διαγραφήκαμε από την κοινοβουλευτική ομάδα, είμαστε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Και πιστεύω ότι θα είμαστε υποψήφοι και πολύ σύντομα και το τυπικό κομμάτι θα πάρει τέλος. Φοβηθήκατε μήπως πάντως τεθείτε εκτός ψηφοδελτίου και τρώω αυτό, αν είχατε κάποια εναλλακτική λύση, αν είχατε σκεφτεί κάτι άλλο, αν θα προσχωρούσατε σε κάποιο άλλο κόμμα? Το ρωτάω αυτό γιατί το είδαμε να συμβαίνει με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τοπικά ίσως. Αυτό δεν πέρασε ούτε μια στιγμή από το μυαλό μου. Είμαι ένα μέρος της ιστορίας, θα έλεγα, του ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι τα έχω ζήσει όλα στην ιστορική του διαδρομή. Και ποτέ δεν θα σκεφτόμουν να φύγω από τις γραμμές του. Έχω υπηρετήσει και θα υπηρετήσω σαν απλός στρατιώτης το κίνημα. Ένα κίνημα όμως το οποίο πρέπει να είναι ανά πάση στιγμή αντάξιο των προσδοκιών του μέσου Έλληνα πολίτη που το εμπιστεύεται και το τιμάει όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η δική σας απόφαση εκείνη τη στιγμή όσον αφορά το δεύτερο μνημόνιο και η θέση σας για τα εργασιακά είχε ένα ενδιαφέρον. Ήταν μια διαφοροποίηση από αυτά που επέβαλε το κίνημα, το κόμμα σας? Ήταν μια διαφοροποίηση γιατί, όπως σας είπα, στο άρθρο 1, στο οποίο εγώ δήλωσα παρόν, εμπεριείχονταν μια σειρά από στοιχεία που ήταν αντίθετα, αν θέλετε, με το σκληρό πυρήνα των δικών μου απόψεων, αλλά και με την ιστορική μου διαδρομή μέχρι σήμερα. Ήταν αντικειμενική διαφοροποίηση, θέλω να πω, ή ήταν μια διαφοροποίηση απλά για να κάνει θόρυβο ο Δημήτρης Κουσελάς? Ήταν μια αντικειμενική διαφοροποίηση, σας είπα ότι ο καθένας έχει τις δικές του κόκκινες γραμμές. Εγώ δεν μπορούσα να πάω πιο πέρα στα ζητήματα αυτά, ό,τι και να συνέβαινε, και αυτό δεν το έκανα σε καμία περίπτωση υπολογίζοντας θετικές ή αρνητικές συνέπειες που μπορούσε να έχει αυτή μου η κίνηση. Τις οποίες κόκκινες γραμμές μπορεί να τις ξεπεράσατε το προηγούμενο διάστημα, πιστεύετε, λόγω και της κατάστασης που υπήρχε για την χώρα? Όχι, βρεθήκαμε σαν χώρα με την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις προκειμένου η χώρα μας να μείνει εντός της ζώνης του ευρώ, να μείνει όρθια και ζωντανή, να έχει ελπίδα, να μπορεί να παλέψει δηλαδή για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό πάρθηκαν και αποφάσεις οι οποίες πολλές φορές ήταν αποφάσεις επώδυνες, υπήρξαν σκληρά μέτρα και το γνωρίζετε αυτό, αλλά ήταν μέτρα όμως ενταγμένα σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Κύριε Κουσελά, ξέρετε, βλέπω την κατάσταση σήμερα και μετράω την τρόικα να συνεχίζει στο δικό της τροπάριο, μειώσεις μισθών και απολύσεις. Πώς νιώθει αλήθεια ένας πολιτικός με τη δική σας σημαντική παρουσία όταν βλέπει να κόβονται μισθοί και συντάξεις? Και απ' την άλλη να βάλω και μια προέκταση. Πώς το επιτρέπει? Προσωπικά, και το γνωρίζετε αυτό, έχω δώσει αγώνες για να υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί και συντάξεις. Και καταλαβαίνετε πώς νιώθει ένας πολιτικός στη θέση μου όταν βλέπει ότι η συντηρητική Ευρώπη και η εδώ εκπρόσωπή της, η Τρόικα δηλαδή,
επιβάλλουν ως πανάκια την περικοπή μισθών και συντάξεων. Γιατί δυστυχώς η λογική, κύριε Κανελόπλε, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ότι μπορεί να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα και σε εμάς και σε μια σειρά από άλλες χώρες του Νότου μέσα από περικοπές μισθών και συντάξεων. Εγώ αυτό προσωπικά δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι η ανταγωνιστικότητα έχει σχέση με την ποιότητα, έχει σχέση με την ποιότητα και των υπηρεσιών και των προϊόντων, έχει σχέση με την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας που στη χώρα μας είναι κυρίαρχη, έχει σχέση με την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Αλλού δηλαδή πρέπει να ψάξουμε τις αιτίες που έχουμε χαμηλή ανταγωνιστικότητα και αλλού πρέπει να ρίξουμε το μεγάλο βάρος. Γιατί αν θέλετε και μια σύγκριση των ελληνικών μισθών με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, θα δείτε ότι είμαστε αρκετά πίσω. Ο κ. Τόμψον λέει ότι πρέπει να φτάσουμε σε μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ωστόσο, αυτό που λέτε για τους μισθούς και τις συντάξεις, ο οποίος μπορεί να μην το αποδέχεστε σαν λογική το κούρεμα, να το πούμε έτσι, το άφησε να εξελιχθεί η πολιτική του Πασόκ. Η κυβέρνηση του Πασόκ το άφησε. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση του Πασόκ κλήθηκε να αντιμετωπίσει δεδομένα τα οποία δεν τα περίμενε. Παρέλαβε ένα πελώριο έλλειμμα τη τάξη των 36,5 δισεκατομμυρίων, εκεί που δηλαδή όλοι πίστευαν ότι το έλλειμμα, αν θα ήταν διψήφιο, θα ήταν γύρω στο 10% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα τελικά διαμορφώθηκε στο 15,6% του ΑΕΠ και ένα πελώριο χρέος που έφτασε τα 330 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ξαφνικά οι στρόφιγγες έκλεισαν για την Ελλάδα από τη στιγμή που οι χρηματοδότες μας, ξένοι επενδυτικοί οίκοι, ξένα φαντς, ξένες τράπεζες, όταν αποκαλύφθηκε το εύρος αυτό του ελλείμματος, σταμάτησαν να μας χρηματοδοτούν. Εκείνη τη στιγμή είχαμε να επιλέξουμε δύο πράγματα. Ή να μείνουμε στο ευρώ και να υποστούμε επώδυνες θυσίες, διατηρώντας όμως ζωντανή την ελπίδα, ή να αποχωρήσουμε από αυτό, να περιθωριοποιηθούμε και να μείνουμε έξω από τις αγορές για 15 χρόνια με πολύ μεγαλύτερες συνέπειες. Γιατί αν η χώρα οδηγείται σε μια ανεξέλεκτη χρεοκοπία, δεν θα κάνει μια περικοπή των μισθών και συντάξεων της τάξης του 30 ή του 40, αν θέλετε, της 100. Θα είχαμε μια περικοπή πολύ μεγαλύτερη. Αυτό που θα έμενε δηλαδή δεν θα επέτρεπε σε καμία περίπτωση στο μέσο Έλληνα να ζήσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι θυσίες δεν είναι μεγάλες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκατασταθούν αδικίες. Ναι, αυτό όμως σημαίνει ότι συνεχίζει η Τρόικα να εμένει για ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Και όταν ο χαμηλόμισθος και ο χαμηλός συνταξιούχος το βλέπει αυτό, πάει να πει ότι κάτι δεν συμβαίνει καλά, κύριε Κωσολά. Και φαντάζομαι ότι αυτό το κατανοείτε και εσείς στις σημερινές σας επαφές που έχετε με τον κόσμο. Γι' αυτό, κύριε Καλόπλε, ακριβώς το κατανοώ και το ζω καθημερινά. Γι' αυτό εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και μια πρόκληση πάρα πολύ μεγάλη. Για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η πολιτική και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες χώρες, πρέπει να υπάρξει ανατροπή των συσχετισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πιστεύω ότι η Γαλλία είναι μια πολύ καλή αφορμή, ένα πρώτο ξεκίνημα. Έτσι, ένα μεγάλο ζήτημα λοιπόν αυτό και ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα που έχει σχέση με την από εδώ και πέρα πορεία είναι να ρίξουμε πελώριο βάρος στην ανάπτυξη. Πελώριο βάρος στην ανάπτυξη, βέβαια, την οποία την ακούμε, δεν ξέρω πότε θα έρθει ή αν την βλέπετε εσείς, γιατί οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας δεν το επιτρέπουν. Γιατί μπορεί να ζητάμε εμείς ανάπτυξη, αλλά όπως είπατε και νωρίτερα, οι στρόφιγγες είναι κλειστές, όλα λειτουργούν ενάντια στην ανάπτυξη. Ανάπτυξη μπορεί να γίνει με τρεις προϋποθέσεις. Το πρώτο είναι ότι χρειαζόμαστε χρήματα. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχεδιασμός. Και το τρίτο είναι η αλλαγή ψυχολογίας. Για τα χρήματα θέλω λίγο να μου πείτε που θα τα βρούμε, γιατί αν θα τα βρίσκουμε συνέχεια από τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, θα πονάει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, ασφαλώς δεν μπορεί να συνεχίσει μια τέτοια πολιτική παραπέρα περικοπών και μάλιστα οριζόντιων περικοπών, οι οποίες είναι και οι πιο άδικες. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Το πρώτο ζήτημα είναι να αξιοποιήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ έχει 15 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ. Και καταφέραμε, και αυτό είναι πολύ θετικό, η συμμετοχή της χώρας μας να μην είναι στο 49% που ήταν μέχρι σήμερα. Είναι στο 5% μόλις, 95% δηλαδή κοινοτικά κονδύλια, 5% εθνικά. Το ΕΣΠΑ πρέπει να αξιοποιηθεί και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στα πλαίσια των σκληρών διαπραγματεύσεων που έγιναν, αποφασίστηκε να γίνει καταρχήν ένα ταμείο για τη στήριξη και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα ξεκινήσει από το ΕΣΠΑ, θα είναι αυτό το ταμείο, με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ζήτημα
που έχει σχέση με την εξέβρεση χρημάτων. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην αξιοποίηση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Το δημόσιο έχει μια πελώρια περιουσία η οποία φτάνει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η περιουσία μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί και έχουν προχωρήσει και έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένες μελέτες στα πλαίσια μιας διακομματικής επιτροπής που συγκροτήθηκε σε κεντρικό επίπεδο και πολύ γρήγορα θα ξεκινήσει αυτή η υπόθεση. Πρέπει να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε χρήματα και τέλος πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Mm-hmm. Το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και ολοκληρώθηκαν και αυτό είναι πολύ θετικό οι σχετικές μελέτες. Ήδη έγιναν οι πρώτες προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών. Άρα κύριε Κανελόπουλε μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια προοπτική, ωστόσο επειδή δεν είμαι λάτρης των αριθμών και των χρονικών πλαισίων, θα σας το έλεγε οποιοσδήποτε πολίτης. Πότε κύριε Κουσελά θα γίνουν όλα αυτά που μας αναφέρατε? Πότε τα βλέπετε σαν χρονικό διάστημα? Αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου να μπούμε στην τροχιά της ανάπτυξης. Και θα μπούμε στην τροχιά της ανάπτυξης από τη στιγμή που μέσα στο 2012, στο τέλος του 2012, θα πρέπει να έχουμε τελειώσει με τα πρωτογενή ελλείμματα. Αφήσαμε βέβαια απ' έξω και τον τραπεζικό χώρο που είναι κρίσιμος. Και οι τράπεζες θα πρέπει να συνδράμουν. Είναι ακίνητος όμως μέχρι τώρα. Αυτή κρίσιμος, την αλλά ακίνητος. Είναι ακίνητος, έχουν πάρει 158 δισεκατομμύρια εγγυήσεις, κύριε Κανελόπουλε. Και θα πρέπει ένα μέρος από τις εγγυήσεις ή τα χρήματα αυτά να περάσει στην πραγματική οικονομία. Αν δεν το κάνουν οι τράπεζες, ξέρετε πάρα πολύ καλά με τον νόμο που ψηφίστηκε ότι θα το κάνουν οι νέες διοικήσεις τους. Όσες τράπεζες προσφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα δώσουν κοινές μετοχές, που σημαίνει ότι για μια διετία τουλάχιστον θα αλλάξουν διοικήσεις. Πιστεύω ότι και σε ό,τι αφορά τη συμβολή που μέχρι τώρα είναι γεγονός ότι ήταν ανύπαρτη του τραπεζικού συστήματος, θα γυρίσουμε σελίδα. Δηλαδή, βλέπετε μια επανεκκίνηση της όλης διαδικασίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση? Γιατί το είπατε και νωρίτερα, η στρόφιγγα είναι κλειστή και κάθε επιχειρηματίας, κάθε επαγγελματίας περιμένει κάτι να δει φως στο τούνελ και η λογική χρηματοδότησης, έτσι όπως στηρίχθηκε τουλάχιστον η χώρα μας, είναι ότι το τραπεζικό σύστημα. Μετά την επανακεφαλαιοποίηση που θα γίνει τώρα στα πλαίσια της δανειακής σύμβασης που υπεγράφει, θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, γιατί και οι τράπεζες αντιμετώπισαν τώρα προβλήματα μέσα από το PSI από τη μια πλευρά και μέσα από τον έλεγχο που έγινε από την BlackRock σε ό,τι αφορά τις επισφάλειες. Έχουν βγάλει αρκετές επισφάλειες. Θα υπάρξει όμως επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Άρα θα υπάρξει δυνατότητα να υπάρξουν πρόσθετα κεφάλαια. Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δώσει και δίνει δάνεια στις τράπεζες και μάλιστα με πολύ χαμηλό επιτόκιο, της τάξης του 1%. Γι' αυτό επιμένω στο ζήτημα αυτό, ότι θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση της πραγματικής οικονομίας. Ωραία. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με ζητήματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο. Είμαστε πάλι εδώ στην εκπομπή Διάλογοι μαζί με τον βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Κουσελά. Είπαμε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν και με τις επιλογές ανάπτυξης. Θέλω να έρθουμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Μπαίνει σε μια αφετηρία με ένα νέο αρχηγό. Με ένα νέο σύνθημα αρχίζουμε. Δεν ξέρω πώς θα αρχίσει το ΠΑΣΟΚ. Η πραγματικότητα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου είναι στη χειρότερη στιγμή της ιστορίας του κινήματος. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή? Είναι γεγονός αυτό που λέτε, κύριε Καλλόπουλε. Όμως εγώ θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος είναι ένας πολιτικός μεγάλης εμβέλειας. Και αυτό το απέδειξε και πρόσφατα όταν ανέλαβε κάτω από τις χειρότερες, τις πιο αντίξωες συνθήκες τη θέση του Υπουργού Οικονομικών και ανέλαβε να φέρει σε πέρας ένα πολύ δύσκολο έργο. Ένα δύσκολο έργο το οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία για την ίδια τη χώρα. Πιστεύω ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος μπορεί, έχει τη δυνατότητα να συσπυρώσει την κεντροαριστερά και να την εμπνεύσει, να της δώσει δηλαδή ελπίδα και προοπτική, κάτι που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, γι' αυτό βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρατε. Και αυτό που λέω δεν είναι κάτι επιθυμητό, ήδη καταγράφεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις οι οποίες υπήρξαν αμέσως μετά την ανάληψη της αρχηγίας
από το Βαγγέλη το Βενιζέλο δείχνουν ότι το Πασόκ αρχίζει να ανακάμπτει. Αρχίζει να συσπυρώνεται, αλλά σίγουρα δεν αρχίζει να κερδίζει, να το πω έτσι. Και βάζω την έννοια κερδίζει για να σας πω ότι, κύριε Κουσολέα, βλέπουμε ένα Πασόκ που έχει φτάσει στα πολύ χαμηλά του. Και να σας ρωτήσω, υπάρχουν ευθύνες και σε ποιους? Αναλογούν ευθύνες στον Γιώργο Παπανδρέου? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι ανάγκη να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Για να μπορέσει να επανακάμψει το Πασόκ, για να μπορέσει να μπει σε μια νικηφόρα τροχιά, σε μια νικηφόρα προοπτική, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε μια ειλικρινή και γνήσια αυτοκριτική. Και αυτό νομίζω το επιχείρησε ήδη ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, όχι μόνο κάνοντας την αυτοκριτική για τα όποια λάθη υπήρξαν μέχρι σήμερα, αλλά ζητώντας συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, κάτι που δεν γίνεται εύκολα από επικεφαλής κόμματος, για τα όσα εμείς κάναμε που δεν έπρεπε ακριβώς να κάνουμε και εξοργήσαμε και στεναχωρήσαμε τους Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι υπάρχουν δύο ακόμα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η δεύτερη προϋπόθεση για την ανάκαμψή του είναι να δούμε τις αδικίες που υπήρξαν, να καταγραφούν οι αδικίες που υπήρξαν και αυτές στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος να αποκατασταθούν. Και το τρίτο, κύριε Κανελόπλο, και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, είναι να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Γιατί αν βρισκόμαστε ορισμένες φορές και εμείς, όχι μόνο σαν Πασόκ, αλλά σαν χώρα, με την πλάτη στον τοίχο, κουβεντιάζοντας και διαπραγματευόμενοι με την Τροϊκά, βρισκόμαστε γιατί δυστυχώς η χώρα μας δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. Και αυτό είναι καθήκον για το Πασόκ, αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να είναι ένα από τα ζητούμενα του προεκλογικού διαλόγου. Δεν θα πρέπει ο προεκλογικός διάλογος να πάρει τις κλασικές μορφές που έπαιρνε τις προηγούμενες φορές. Δεν μπορεί, οι πολίτες μας έχουν γυρίσει την πλάτη και θα μας τη γυρίσουν ακόμη περισσότερο αν μας βλέπουν, αν βλέπουν γνωστές κοκορομαχίες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που πρέπει να δουν οι πολίτες και να συμμετάσχουν, αν θέλετε, είναι ακριβώς πάνω σε αυτό, στο πώς θα συγκροτηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξόδου από την κρίση, το οποίο να βασίζεται στην ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στο ρόλο που πρέπει να δώσουμε στη νέα γενιά, στους Έλληνες πολίτες και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτά είναι νομίζω τα κεντρικά ζητούμενα. Το Πασόκ ωστόσο πρέπει να αποκαταστήσει και το δεσμό του με το ίδιο του το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, που κατάφερε να το χάσει πάρα πολύ σύντομα. Και νομίζω, κύριε Κουσολέα, επειδή δεν μου απαντήσατε αν έχει ευθύνες ο Γιώργος Παπανδρέου, μου είπατε και όλο το υπόλοιπο Πασόκ, ότι αυτή προφανώς, τη στιγμή... όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Προφανώς έχει τις δικές του ευθύνες, άλλωστε ήταν ο πρώτος στη τάξη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τις ανέλαβε αυτές τις ευθύνες και τις πλήρωσε κιόλας, έτσι. Απλά θέλω να πω ότι το Πασόκ κατάφερε να επικρατήσει στις εκλογές του 9 με 10 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία και κατάφερε να χάσει και αυτό το σημαντικό αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά και όλο το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό που είχε στελεχώσει το Πασόκ και που ήταν ένας στενός πυρήνας που δεν ανήκε μόνο στο Πασόκ αλλά και στον χώρο της αριστεράς. Η πραγματικότητα τώρα δημοσκοπικά καταγράφει κάτι, ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται τουλάχιστον όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, αλλά σίγουρα ότι πάμε σε μια πολυκομματική βουλή, σε μια βουλή χωρίς αυτοδυναμία. Αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά συνεργασίες. Συνεργασίες προς τα πού μπορεί να υπάρξουν για το Πασόκ, κύριε Κουσολέα? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει διαμορφώνοντας αυτό το πρόγραμμα να υπάρξει ακριβώς, καταρχήν δεν θέλω να αποκλείσω και θέλω να είμαι καθαρός, την περίπτωση το Πασόκ να έρθει πρώτο κόμμα. Είναι πολύ πιθανό να έρθει πρώτο κόμμα και αυτό είναι ο στόχος μας. Έτσι, γιατί βλέπουμε από την άλλη πλευρά μια Νέα Δημοκρατία στις παρυφές της οποίας ήδη έχουν σχηματιστεί 4-5 σχηματισμοί εκλογικοί, οι οποίοι, αν θέλετε, πίνουν νερό από την ίδια δεξαμενή. Και βλέπετε ότι αυτή η πορεία η οποία υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανακοπεί, έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. Εμένα δεν με, λοιπόν, να σου πω κάτι. Ποντάρει στους σχηματισμούς από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σημαίνει ότι το λέω με χαρά αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν μεγάλοι, σταθεροί κομματικοί μηχανισμοί, κόμματα, αν θέλετε, τα οποία να λειτουργούν δημοκρατικά και να μπορούν έτσι, χωρίς να υπάρχει κρίση κυβερνησιμότητας,
να παίξουν το ρόλο που πρέπει να παίξουν, το θετικό ρόλο που πρέπει να παίξουν για τη χώρα. Όμως αυτό συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό σας λέω ότι δεν αποκλείω, είναι πολύ πιθανό το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το ζήτημα της αυτοδυναμίας. Έστω και αν δεχτούμε αυτήν την προέκταση του λόγου σας, υπάρχει το ζήτημα της αυτοδυναμίας. Κανένας από τους δύο δεν αγγίζει την αυτοδυναμία. Αυτό που λέτε είναι το πλέον πιθανό. Mm-hmm. Που δύσκολα μπορεί να το αποκλείσει κανένας. Οπότε το ΠΑΣΟΚ θα αναζητήσει συνεργασίες. Συνεργασίες με ποιον? Συνεργασίες πάνω σε ένα πλαίσιο. Πάνω σε ένα πλαίσιο που έχει σχέση με μια ελάχιστη, κατά τη γνώμη μου, κοινή συμφωνία που θα μπορούσε να υπάρξει σχετικά με την έξοδο της χώρας από την κρίση. Όπως είδατε και στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποκλείστηκε κανένας. Αλλά τώρα η κυβέρνηση η οποία σχηματίστηκε ήταν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού και συγκεκριμένου χρόνου, όπως ονομάστηκε. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση με τον ίδιο τρόπο. Είναι λάθος, κατά τη γνώμη μου. Γιατί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα τα προβλήματα και να χαράξουμε ένα δρόμο εξόδου, θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον μια μίνιμουμ συμφωνία μεταξύ των κομμάτων που θα απαρτήσουν την αυριανή κυβέρνηση, ούτως ώστε κάθε φορά να μην ψαχνόμαστε. Να υπάρχει ένα πλαίσιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο, αυτό είναι και εκείνο που θέλει ο ελληνικός λαός. Με τη Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία. Εάν συμφωνήσουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως είπα, θα μπορούσε να υπάρξει. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια συμφωνία, η οποία δεν θα απευθύνεται, μια πρόταση τέτοια από την πλευρά τη δικιά μας τουλάχιστον, δεν μπορεί να απευθύνεται μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Θα απευθύνεται και στην κεντροαριστερά. Σε όλους αυτούς που συμφωνούν με τη λογική ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ και να παλέψει την αυτοδύναμη παρουσία της. Εάν η Νέα Δημοκρατία βάλεται από τα δεξιά, το ΠΑΣΟΚ βάλεται από τα αριστερά και η Δημοκρατική Αριστερά φαίνεται ότι έχει πάρει αρκετούς βουλευτές και ίσως και ένα μέρος της δύναμης του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι είσαστε πιο κοντά με τη Δημοκρατική Αριστερά? Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή χάνετε προς τα εκεί και κάτι πρέπει να κάνετε για να κλείσει αυτή η δεξαμενή? Πιστεύω ότι ήδη από την διαδικασία προσφυγής στη Γκάλπη, κάτι την οποία πολλοί φοβόντουσαν μέσα στο ΠΑΣΟΚ, πολλοί έλεγαν τι θα γίνει, θα πρέπει να πάμε, δεν θα πάμε κτλ. Η βάση όμως του ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι ήταν και είναι πιο μπροστά από πολλούς οι οποίοι ήταν απεσιόδοξοι. Βλέπω λοιπόν ότι, όπως σας είπα, υπάρχει μια επανασυσπήρωση του ΠΑΣΟΚ η οποία μπορεί να αποκτήσει μια δυναμική πολύ μεγαλύτερη στο ερχόμενο χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά, τα σχήματα για τα οποία μιλήσατε και η Δημάρα εμφανίστηκε με ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο στην αρχή, ένα ποσοστό όμως το οποίο, όπως βλέπετε, συρρυκνώνεται. Πιστεύω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, τόσο οι διάφοροι σχηματισμοί οι οποίοι είναι γύρω από τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας θα μικραίνουν. Μάλιστα. Θέλω να έρθω σε ένα άλλο σημείο τώρα της συζήτησής μας. 9 μήνες υφυπουργός οικονομικών, Σεπτέμβριος 2010, Ιούνιος 2011. Σε μια δύσκολη περίοδο, όχι και την καλύτερη ουσιαστικά περίοδο της χώρας. Θέλω λίγο να μου μιλήσετε με το χέρι στην καρδιά, για να καταλάβω και το ρόλο ενός υφυπουργού, αν είναι διακοσμητικός ή όχι. Θα μπορούσατε να αλλάξετε κάτι? Με τη δική σας εμπειρία, τι καταφέρατε? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι σαν υφυπουργός δεν είχα την νομοθετική πρωτοβουλία. Κατάφερα όμως να πείσω και να περάσω μια σειρά. Την νομοθετική πρωτοβουλία την έχει ο υπουργός. Και στην προκειμένη περίπτωση την είχε ο τότε υπουργός οικονομικών. Κατάφερα όμως να περάσω μια σειρά από ζητήματα που πιστεύω ότι ήταν θετικά και βοήθησαν τη χώρα αλλά και τις κοινωνικές τάξεις. Και θα σας αναφέρω πολύ σύντομα μια σειρά από τέτοιου του ζητήματα. Πέρασα το μεγάλο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ στις τουριστικές περιοχές. Όχι στις τουριστικές περιοχές, στον τουρισμό. Με εξαίρεση το κομμάτι της εστίας που δυστυχώς υπήρξε η αύξηση αυτή στο 23% μετά από την δικιά μου θητεία. Μειώθηκε ο ΦΠΑ, όπως γνωρίζετε, για τα τουριστικά καταλήμματα και τα ξενοδοχεία στο 6,5%. Σπάσαμε το ΦΠΑ σε τρεις δόσεις. Πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει μέχρι τότε. Προχώρησαν επίσης μια σειρά από άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το θέμα του συμψηφισμού των οφειλών που δεν υπήρχε. Και βέβαια αντιμετώπισα, πιστεύω, με ένα πολύ αποφασιστικό τρόπο το μεγάλο ζήτημα της φοροδιαφυγής.
Να σταθώ λίγο αυτό. Βεβαίως. Γιατί το κάνετε λόγο συχνά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Θέλω λίγο να έρθουμε να μας πείτε και να μας εξειδικεύσετε ποια ήταν λοιπόν η δική σας συμβολή και η προσπάθεια και αν απέδωσε καρπούς. Κύριε Καναλόπλε, η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με βαθιές ρίζες. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έφτασε στο σημείο να είναι εθνικό σπορ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή όποιος ήταν φοροφυγάς ήταν ο μάγκας και όποιος πλήρωνε ο έντιμος φορολογούμενος ήταν το κορόιδο της υπόθεσης. Καταφέραμε για πρώτη φορά και κατάφερα να συγκροτήσω ένα εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το σχέδιο αυτό είναι τριετές και υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι σε εξέλιξη. Αυστηροποιήσαμε στο έπακρο την νομοθεσία προκειμένου να ξέρει ο καθένας ότι υπάρχει μια δαμόκλειο σπάθη. Δεν ποινικοποιήσαμε απλά, έγινε κακούργημα η φοροδιαφυγή από ένα ύψος και πάνω γιατί αυτό που μας ενδιέφερε ήταν οι μεγαλοφοροφυγάδες και όχι ο κουλουράς της γειτονιάς όπως πολλές φορές είχα πει. Θεσμοθετήθηκε ο οικονομικός αγγελέας, ο οποίος δεν υπήρχε, προκειμένου να συντονίζει όλο αυτό το έργο, όλη αυτή τη δουλειά. Για πρώτη φορά έγιναν διασταυρώσεις. Ποτέ δεν είχαμε διασταυρώσεις μεταξύ του εισοδήματος που δήλωνε ο καθένας και της ακίνητης περιουσίας που διέθετε. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο βέβαια το ότι δεν είχε περάσει στο μηχανογραφικό σύστημα του ΚΕΠΙΟ το Ε9 προκειμένου να μπορούμε να διασταυρώσουμε την ακίνητη περιουσία με τα εισοδήματα του καθένα. Και τέλος προχωρήσαμε στην δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοφυλετών. Να μείνω λίγο εκεί, γιατί υπήρξε μια πίεση από το πλευρά σας να δημοσιοποιηθεί αυτή η λίστα των μεγαλοφυλετών. Τελικά υπήρχαν αυτοί οι μεγαλοφυλέτες, έτσι, γιατί υπήρξε ένα διάστημα αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, αν υπάρχει η περίφημη λίστα. Τι ακριβώς έγινε με αυτήν τη λίστα και πώς αξιολογείτε εσείς το τελικό αποτέλεσμα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να είναι μεγαλοφυλέτης ένας σε εισαγωγικά που τον ήδη τον γνωρίζαμε, δεν τον έχουμε βρει ποτέ, ή εταιρείες φαντάσματα που δεν υπήρχαν. Είναι γεγονός ότι υπήρξε και μπέρδεμα και σύγχυση και από ορισμένους θα έλεγα ότι επιχειρήθηκε μια σκόπιμη σύγχυση για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Εγώ μέσα από τον 39-43 τον νόμο που ψηφίσαμε το Μάρτι του 2011 θεσμοθέτησα τη δημοσιοποίηση μια φορά το χρόνο, πράγμα το οποίο ισχύει, της λεγόμενης λίστας των μεγαλοφυλετών. Να δημοσιοποιούνται δηλαδή τα ονόματα αυτών που χρωστάνε πάνω από 150.000 ευρώ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Είχαμε προγραμματίσει 15 Ιουλίου να δώσουμε αυτή τη λίστα στη δημοσιότητα. 16 Ιουνίου, ένα μήνα νωρίτερα, εγώ έφυγα από το Υπουργείο Οικονομικών. Όταν έθεσα το θέμα αυτό ήταν Σεπτέμβρη του 2011 γιατί η λίστα δεν είχε ακόμη δημοσιοποιηθεί. Κρύφτηκε. Δεν υποστήριξα ποτέ. Κρύφτηκε, κύριε Κουσολιά. Θα σας πω. Δεν υποστήριξα ποτέ ότι εγώ είχα τη λίστα στα χέρια μου. Δεν είπα όμως ότι δεν υπάρχει λίστα. Και εδώ ήταν η σύγχυση η οποία υπήρξε. Η λίστα υπήρχε, η λίστα ολοκληρώθηκε μέσα στον Ιούλιο στις προθεσμίες που είχαμε θέσει. Δεν ήταν δυνατόν όμως εγώ στις 15 Ιούνιου, ένα μήνα νωρίτερα, να έχω μια τέτοια λίστα στα χέρια μου και πολύ περισσότερο να την κουβαλάω και να την περιφέρω οπουδήποτε. Αυτό είπα και εδώ υπήρξε όντως μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Από εκεί και πέρα η λίστα αυτή βοήθησε, όχι μόνο η λίστα, γιατί ο στόχος δεν ήταν να εκδικηθούμε κάποιους που δεν πλήρωναν μεγαλοφυλέτες. Ο στόχος ήταν να λειτουργεί αυτή η λίστα σαν ένα πρόσθετο μέτρο προκειμένου άλλος να πάει να πληρώσει. Έγινε κάτι τέτοιο όμως αποτελεσματικά? Έγινε. Ήδη έχουμε πολλά αποτελέσματα, πολλά θετικά αποτελέσματα. Έχουμε εισπράξεις που δεν θα υπήρχαν. Πολύ μόνο στο άκουσμα ότι το όνομά τους θα δημοσιοποιηθεί, το ξέρουν γιατί ξέρουν τι προβλέπει ο νόμος, σπέβδουν να πληρώσουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως γνωρίζετε και η οικονομική αστυνομία και ο οικονομικός εισαγγελέας έκαναν και κάνουν χρήση πλέον αυτής της λίστας με πολύ θετικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι βοήθησε. Ωστόσο, η οικονομική αστυνομία συλλαμβάνει ακόμα και τους οφειλέτες των 13.000 ευρώ. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Κουσολιά, και δεν ξέρω πόσο αντικειμενικό είναι αυτό. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτόφορου, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που προβλέπει ο νόμος για το πότε λειτουργεί το αυτόφορο. Και το αυτόφορο δεν λειτουργεί για μικροοφειλέτες.
Έχει συμβεί όμως, εγώ να πω, και δεν έχει συμβεί για μεγαλοφιλέτες και το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και δεν ξέρω αν θα πρέπει να φτάσουμε στην αστυνομοκρατία από την άλλη πλευρά ή στη λογική του αυτοφόρου. Η υπόθεση όμως της λίστας, για να έρθω στη λίστα, σας έφερε σε κόντρα με τον κύριο Βενιζέλο. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε ένα διάστημα μια σύγχυση, εμπλοκή, να το βάλω έτσι. Εσείς ήσασταν, δέκατε εκείνη την ώρα ότι κάτι δεν πάει καλά? Όχι, δεν υπήρξε προσωπική κόντρα και δεν υπήρχε τίποτα το προσωπικό. Γιατί αυτό που έγινε, η καθυστέρηση που είπατε πριν, η οποία υπήρξε μέχρι το Σεπτέμβριο, ήταν μια καθυστέρηση που είχε σχέση με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, προκειμένου να δοθεί η λίστα στη δημοσιότητα, πήγε να πάρει έγκριση από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, με αποτέλεσμα να χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Πράγμα για το οποίο βέβαια υπήρχε πρόβλεψη. Θα σας ρωτήσω κάτι που το διαπιστώσατε ίσως από μέσα που το γνωρίζετε. Λεφτά υπάρχουν, είχε πει ο κύριος Παπανδρέου. Φαντάζομαι ότι λεφτά υπάρχουν αν θα δούμε αυτές τις λίστες. Φαντάζομαι ότι λεφτά υπάρχουν αν θα δούμε τους μαϊμού ανάπηρους που ξεφυτρώνουν καθημερινά. Φαντάζομαι ότι λεφτά υπάρχουν στο εξωτερικό. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν εντοπιστεί ποτέ. Όλα αυτά δεν έχουν όνομα. Τίποτα μέχρι τώρα, χρήματα από το εξωτερικό δεν έχουν επιστρέψει. Γιατί, κύριε Κοσολά? Κύριε Καταλόπλε, αυτό γινόταν μέχρι σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχει πλέον τίποτα κρυφό. Και όπως είδατε, και οι ανάπηροι μαϊμού, οι 40.000, 35-40.000 πόσοι είναι, κλήθηκαν και θα κληθούν ώστε κλήθηκαν πολύ σύντομα να καταβάλουν εντόκως αυτά τα οποία παράτυπα ή παράνομα εισέπραξαν. Μέχρι σήμερα είναι γεγονός ότι όλα αυτά ήταν στην άκρη. Δεν ασχολιότανε κανένας μαζί τους ή δεν τα είχε πιάσει, δεν είχε καταπιαστεί αποτελεσματικά. Σήμερα βγαίνουν στη φορά, αλλά για να λειτουργήσουν όλα τα πράγματα αποτελεσματικά δεν χρειάζονται μόνο καλή νόμη, δεν χρειάζεται μόνο καλή νομοθεσία. Πρέπει πρώτον οι νόμοι να τηρούνται, και εδώ βλέπουμε δυστυχώς πολλές φορές ότι υπάρχουν πισωγυρίσματα προκειμένου οι νόμοι να μην υλοποιούνται. Πρέπει όμως να γίνει συνείδηση σε όλους ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τέτοιου είδους επιλογές, προκειμένου αυτά τα χρήματα που είπατε πάρα πολύ σωστά ότι υπάρχουν, και υπάρχουν όχι στα ταμεία του κράτους, αλλά υπάρχουν στις τσέπες ή στα βαλάντια αυτών που τα ενθυλακώνουν με παράνομους τρόπους, να βγουν από εκεί και να μπουν στα ταμεία του κράτους. Αυτή είναι η πρόκληση η μεγάλη, αλλά για να πετύχει αυτό το στοίχημα θα πρέπει να συνδράμουμε όλοι. Λοιπόν, πρωτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θέλω να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, επειδή το έχουμε αφήσει λίγο έξω, μείωση φορολογίας θα πρέπει να υπάρξει? Και τι φορολογικό σύστημα θα πρέπει να έχουμε τη στιγμή που βλέπουμε ότι λίγο πολύ όλο είναι άδικο, έτσι όπως εξελίσσεται? Λίγο πολύ, για παράδειγμα, το χαράτσι το πληρώσαμε όλοι. Είτε άνεργος ήταν ο άλλος, είτε οτιδήποτε. Λίγες εξαιρέσεις είδαμε. Με πάρα πολλές αντιδράσεις. Όλα αυτά έχουν εξελιχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουν δημιουργήσει όχι μόνο σύγχυση, αλλά έχουν αναστατώσει και την ψυχική υγεία των Ελληνών, κύριε Κουσολά. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι κάθε παραπέρα αύξηση της φορολογίας θα έχει εντελώς ανάποδα αποτελέσματα. Δηλαδή, αντί για αύξηση των εσόδων, θα έχουμε μείωση των εξόδων. Είναι λάθος αυτή η λογική. Γι' αυτό σας είπα ότι μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις που έγιναν επί των ημερών μου ήταν η μείωση και όχι η αύξηση του ΦΠΑ σε ένα τομέα ο οποίος θεωρείται ατμομηχανή της ανάπτυξης, στον τουρισμό. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι η φορολογία όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί, αλλά θα πρέπει να μειωθεί. Θα πρέπει να ποντάρουμε δηλαδή στην αύξηση των εσόδων μέσα από την αύξηση του τζίρου. Θέλει προσοχή, αναμφισβήτητα, και εδώ θα πρέπει να γίνουν εγχειρητικές παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα προβλήματα. Για παράδειγμα, στο θέμα που είπατε, σε ό,τι αφορά το χαράτσι, δεν μπορεί να εξακολουθήσει να παραμένει αυτή η κατάσταση. Να έχουμε από τη μια πλευρά όλους αυτούς τους φόρους στην ακίνητη περιουσία και από την άλλη να έχουμε αυτό το χαράτσι, το ειδικό τέλος για τη ΔΕΗ. Είναι άδικο. Ασφαλώς και είναι άδικο. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει ή να καταργηθεί τελείως το χαράτσι και να ισχύσει ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας με αποτελεσματικό τρόπο, ή αν θα παραμείνει το ειδικό τέλος θα πρέπει να παραμείνει με δίκαιο τρόπο και με εξαιρέσεις στις κοινωνικές τάξεις και τα στρώματα που δεν μπορούν να πληρώσουν, και ιδιαίτερα θα πρέπει να εξαιρεθεί για την πρώτη κατοικία. Αφού συζητάμε όλα αυτά για το κεντρικό έτσι πεδίο, θέλω να σας πω ότι
Η δουλειά σας αναγνωρίστηκε από τον κύριο Βενιζέλο, αν δεν κάνω λάθος, και από τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος είπε καλά λόγια μόλις φύγατε από το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί όμως δεν παραμείνατε στην κυβέρνηση? Είναι ένα βασικό ερώτημα και που το αποδίδετε σε αυτό. Κοιτάξτε, η δουλειά αναγνωρίστηκε, όπως είπατε κι εσείς, και από τον διάδοχό μου, τον κύριο Οικονόμου, και ο κύριος Βενιζέλος την αναγνώρισε. Όμως ο τότε πρωθυπουργός έκρινε ότι θα πρέπει να δοκιμάσει άλλον. Ήταν δικιά του η κρίση. Μάλιστα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε εδώ μαζί με τον βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Κουσελά, για να συζητήσουμε και για τα της Μεσσηνίας. Μιλούσαμε λίγο νωρίτερα για τον ρόλο και την θέση σας ως Υφυπουργός Οικονομικών. Βάλετε το φορτίο σε αυτή τη θέση. Υπήρχε όμως περιθώριο να φροντίσετε για τη Μεσσηνία. Για παράδειγμα, να πω για το θέμα των υποδομών, των μεγάλων έργων, του σιδηροδρόμου που χάσαμε. Όλα αυτά τα ζητήματα τα διαχειριστήκατε? Κύριε Καναλόπουλε, οπωσδήποτε υπήρχε, γιατί στόχος δικός μου σαν βουλευτού και σαν υπουργού δεν ήταν μόνο να ασχοληθώ με τα γενικότερα ζητήματα, αλίμονο αν έστω και για μια στιγμή έφευγε από τη σκέψη μου αλλά και από τις δράσεις μου η Μεσσηνία, για την οποία, η οποία ήταν ο κύριος λόγος, αν θέλετε, που είμαι σήμερα βουλευτής. Ήμουν υποψήφιος και είμαι σήμερα βουλευτής. Ασχολήθηκα οπωσδήποτε και θέλω να σας πω ότι αν υπάρχει σήμερα μια εργολαβία η οποία λειτουργεί, δουλεύει και θα μπορέσει να ολοκληρώσει με αποτελεσματικότητα το έργο της, είναι η εργολαβία που αφορά τον Εθνικό Δρόμο Τρίπολης Καλαμάτας. Και το λέω αυτό γιατί το έργο αυτό θα είχε σταματήσει αν δεν το είχαμε εντάξει και αν δεν είχα πρωτοστατήσει σε αυτό, παίζοντας κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών στο ΕΣΠΑ, από το οποίο πήρε 58 εκατομμύρια. Με τα χρήματα αυτά δουλεύει, όπως επίσης θα το πω δημόσια, μου δόθηκε η δυνατότητα και η ευκαιρία η επιστροφή του ΦΠΑ στο υπόλοιπο κομμάτι που είναι με τη σύμβαση παραχώρησης να γίνεται στα συγκεκριμένα, στα νομοθετημένα, στα θεσμοθετημένα χρονικά διαστήματα, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να δώσει ευκαιρία στον εργολάβο να σπάσει την σύμβαση παραχώρησης, να καταγγείλει τη σύμβαση παραχώρησης, με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, το έργο αυτό ολοκληρώνεται μέσα στο Μάιο. Μέσα στο Μάιο θα παραδοθεί ο δρόμος με μια μικρή παράκαμψη στην γέφυρα, στη μεγάλη γέφυρα που κατασκευάζεται στην Τσακώνα, μέχρι και το Πράκτικερ. Και τον Οκτώβρη θα δοθεί στην κυκλοφορία και το κομμάτι αυτό και οι γέφυρες δηλαδή, ώστε μέσα σε 2 ώρες θα μπορούμε από την Αθήνα να είμαστε στην Καλαμάτα. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο με απασχόλησε. Ήταν η παρέμβαση μέσω του ΕΣΠΑ. Εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το σιδηρόδρομο, γνωρίζετε ότι ο σιδηρόδρομος αντιμετώπισε, μόνο ότι είναι κατά τη γνώμη μου το πιο ασφαλές, το πιο οικολογικό και το καλύτερο μέσο μεταφοράς, αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα, προβλήματα διαχρονικά. Πήρα πρωτοβουλία, κάλεσα στο γραφείο μου τότε και τους δημάρχους, τους ενδιαφερόμενους δημάρχους και την διοίκηση του ΟΣΕ ολόκληρη και την περιφέρεια, προκειμένου να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσει έστω καταρχήν ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Πράγμα το οποίο με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει και νομίζω ενδιαφέρει όλους, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να λειτουργήσει για πολύ συγκεκριμένους λόγους συνολικά η παλιά γραμμή. Και είναι αυτό ένα θέμα ανοιχτό κατά τη γνώμη μου ακόμα. Πήρα πρωτοβουλία προκειμένου ο δυτικός σιδηροδρομικός άξονας, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε εγκαταληφθεί η μελέτη για την κατασκευή του, να μην φτάσει όπως είχε προγραμματιστεί μέχρι τον πύργο, αλλά μέχρι την Καλαμάτα. Και νομίζω, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, πριν από 15-20 μέρες προκηρύχθηκε αυτή η μελέτη, η μελέτη δηλαδή για την κατασκευή κανονικής γραμμής από τον πύργο μέχρι την Καλαμάτα, ώστε η γραμμή αυτή, η οποία δεν θα είναι η μετρική γραμμή, όταν θα φτάσει στην Πάτρα θα συνεχίσει στον πύργο, θα περάσει στο καλό νερό και θα έρθει στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Είναι 2 σημαντικά ζητήματα, ωστόσο εγώ θα πω ότι απομένει ακόμα πολλής δρόμος για την υλοποίησή τους, τουλάχιστον για το θέμα του σιδηροδρόμου, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για αυτό το θέμα που θα μπορούσαμε να πούμε. Για παράδειγμα, ότι έγινε ο εξυγχρονισμός με πάρα πολλά εκατομμύρια και ουσιαστικά αυτός ο εξυγχρονισμός έμεινε στις καλένδες, αφού δεν κυκλοφορεί τρένο αυτή τη στιγμή στην γραμμή. Νομίζω ήταν μια λάθος στρατηγική. Ο εξυγχρονισμός έπρεπε να αφορά γραμμές με κανονικό πλάτος και όχι τις παλιές γραμμές του Τρικούπη.
Μάλιστα. Υποδομές. Μιλώντας για υποδομές, θα πάω στην υγεία. Οι υποδομές στην υγεία έχουμε δει τελευταία ότι κινούνται σημαντικά ιδιαίτερα στον νομό Μεσσηνίας. Ωστόσο, υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ. Έχουν γίνει, όπως και εσείς είπατε, σημαντικά βήματα. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο της Καλαμάτας και όχι μόνο. Λειτουργήσε, θυμάστε, το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε με την μονάδα εντατικής θεραπείας. Λειτουργήσε το διαβητολογικό εργαστήρι, πράγμα που ήταν πολύ σημαντικό. Καθώς επίσης σήμερα, και το λέω σήμερα κυριολεκτικά, υπεγράφει η σύμβαση με βάση την οποία παίρνει το νοσοκομείο χρήματα από το ΕΣΠΑ, προκειμένου ο μαγνητικός τομογράφος, που ήταν ένα όνειρο και ποτέ δεν είχε το νοσοκομείο, να γίνει γεγονός, ένα μήνα θα τον έχει, αλλά και ένας νέος αξονικός τομογράφος. Πέρα όμως από τα ζητήματα αυτά που αφορούν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, που πια λειτουργεί αποτελεσματικά και έχει και μια πολύ ικανή ηγεσία, όπως και το νοσοκομείο Κυπαρσίας, δεν θέλω να το αντιδιαστήλω. Να, υπάρχουν και μια στιγμή, κάποια στιγμή υπήρξε ζήτημα με το νοσοκομείο της Κυπαρσίας, έτσι, με την ενδεχόμενη κατάργησή του. Υπήρξε και έχετε δίκιο, και σε αυτό ορθώσαμε ένα αποφασιστικό όχι στην κατάργηση του νοσοκομείου Κυπαρσίας, το οποίο δεν είναι ένα δεύτερο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που καλύπτει μια ακτίνα 120 χιλιόμετρων και που το κλείσιμό του καταλαβαίνετε ότι θα έφερνε πολύ αρνητικά αποτελέσματα και για τους κατοίκους και για την υγεία, αλλά και για την ανάπτυξη υγεία της περιοχής. Το νοσοκομείο δεν θα κλείσει. Η δημιουργία ενός οργανισμού από τα δύο νοσοκομεία, καταργήθηκε και ο οργανισμός του νοσοκομείου της Καλαμάτας και ο οργανισμός του νοσοκομείου της Κυπαρσίας, δεν σημαίνει κλείσιμο, γιατί οι κλινικές και οι οργανικές θέσεις μένουν ακριβώς αυτές που ήταν. Και σε κάθε περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε οποιαδήποτε απαξίωσή του. Πέρα από το νοσοκομείο της Κυπαρσίας έγινε το ΕΚΑΒ. Δεν είχαμε ΕΚΑΒ σε αυτή την περιοχή. Έγινε το ΕΚΑΒ στα Φιλιατρά. Και αυτό είναι σημαντικό. Και 4 περιφερειακά ιατρία γίνονται εκ νέου, καινούργια. Και τα γνωρίζετε. Mm-hmm. Πέρα από το κέντρο υγείας στην περιοχή της Έπειας, που ήταν και αυτό ένα όνειρο για τους κατοίκους της περιοχής. Άρα πιστεύω ότι στον τομέα της υγείας έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, χωρίς αυτό να μην σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για παραπέρα αναβάθμιση. Κυρίαρχα, και σε προσωπικό εγώ να πω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε τις ελλείψεις σε προσωπικό. Θα έρθω στο επίκαιρο θέμα εδώ για την περιοχή μας, που έχει να κάνει με την εγκληματικότητα, με τις κλοπές, με τα ζητήματα αστυνόμευσης γενικά. Είδαμε το τι συνέβη τελευταία και στο περιστατικό στο Αριοχώρι. Αυτά πάντως τα ζητήματα της εγκληματικότητας απασχολούν περισσότερο από κάθε άλλο τους συμπολίτες μας. Να νιώθουν ασφαλείς στον ίδιο τους τον τόπο για να παραμείνουν στα χωριά τους, κύριε Κουσέλα. Για αυτά τα ζητήματα τι έχετε κάνει? Θα σας απαντήσω. Πριν πάω εκεί όμως, επειδή με ρωτήσατε αν ξέχασα τη Μεσσηνία, πέρα από τα θέματα που θίξαμε, της υγείας και των υποδομών, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία μπορεί να είναι μικρά στο σύνολο της Μεσσηνίας, αλλά για τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών είναι πολύ μεγάλα. Σας αναφέρω για παράδειγμα το Φιλιατρινό Φράγμα, το οποίο στήριξαμε κοινή υπουργική απόφαση όταν ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών με τον κύριο Σκανδαλίδη, με τον Κώστατο Σκανδαλίδη. Το Φιλιατρινό Φράγμα ολοκληρώνεται και θα μπορέσει να αρδρεύσει και να στηρίξει μια περιοχή η οποία είναι κατεξοχήν αγροτική, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, την ευρύτερη δηλαδή περιοχή της Τριφυλίας. Εντάξαμε το λιμάνι της Κορώνης στο ΕΣΠΑ, θυμάστε τα προβλήματα που είχαμε. Πάρα πολλά. Ναι, ναι. Και το λιμάνι θα κατασκευαστεί 1,5 εκατομμύριο από το ΕΣΠΑ, το σημαντικότερο κομμάτι των χρημάτων που αφορούσε το νομό. Πήραμε κοινές πρωτοβουλίες με τον συνάδελφό μου τον Γιάννη τον Λαμπρόπλο για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος στο Ακριτοχώρι και στη Μάνη, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Σε αυτό θέλω να έρθω λίγο, γιατί ουσιαστικά μαζί με τον κύριο Λαμπρόπουλο έχετε κάνει μια υπέρβαση. Κοινές ερωτήσεις για το λιγνητορχείο, να μην το ξεχνάμε. Κοινή τροπολογία για το ιδιοκτησιακό. Αποδίδουν τέτοιου είδους συνεργασίες? Από ό,τι φαίνεται, από τα ίδια, από τα πράγματα, από τα αποτελέσματα, σαφώς και αποδίδουν, και φαίνεται ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη. Πέρα από τις όποιες ιδεολογικές ή πολιτικές διαφορές μπορεί να έχει ο καθένας, όταν συνεργάζεσαι για το καλό του τόπου σου, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και στη μία περίπτωση είχαμε αποτροπή της δημιουργίας ενός εργοστασίου, ενός λιγνητικού εργοστασίου που, αν θέλετε, θα τίναζε στον αέρα κάθε προοπτική ανάπτυξης της περιοχής της Ανατολικής Πηλίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συμβεί, γιατί το λιγνητικό εργοστάσιο ήταν αντίθετο, δεν κούμπωνε με τίποτα.
με τη στρατηγική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής, και από την άλλη πλευρά στη Μάνη λύθηκε ένα θέμα που εγώ τουλάχιστον το πάλευα από το 2004, από τότε που μπήκα στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, το μεγάλο ζήτημα του ιδιοκτησιακού της Μάνης. Γιατί εκεί οι Μανιάτες, στους οποίους η γη ανήκε, όταν είχαν μια αντιδικία με το κράτος, επιχειρούσαν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Έπρεπε να αποδείξουν αυτοί ότι η γη είναι δική τους και όχι το κράτος. Mm-hmm. Τώρα το θέμα αυτό, το περίφημο ιδιοκτησιακό της Μάνης, λύθηκε. Και λύθηκε γιατί υπήρξε ένας αγώνας με συνέχεια, με συνέπεια, με αποτέλεσμα. Και ένας αγώνας ο οποίος, όπως και εσείς είπατε, πλαισιώθηκε από μια μεγάλη στήριξη και συνεργασία. Και ο κύριος Λαμπρόπουλος και άλλοι βουλευτές προσυπέγραψαν αυτή την τροπολογία που είχα ετοιμάσει σαν επιστέγασμα όλων αυτών των προσπαθειών, και η τροπολογία αυτή έγινε αποδεκτή. Στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα στη Βουλή, 3 κόμματα είχαμε υπογράψει την τροπολογία και τα άλλα κόμματα που δεν είχαν υπογράψει την στήριξαν, και λύθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και θέλω να πω εδώ, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα με την μικρά Μαντίνια, με τη Μαντίνια συνολικότερα, και τη Βέργα, ότι δεν μπορούσαμε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο να βάλουμε τη Βέργα και τη Μαντίνια, εμείς τουλάχιστον, γιατί δεν μπορούσαμε να οριοθετήσουμε τα σύνορα της Μάνης. Υπάρχει, η τροπολογία ανοιχτό. Είναι ανοιχτό όμως. Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό σαν θέμα, και θα επιχειρήσουμε σε δεύτερη φάση να εντάξουμε και αυτές τις περιοχές, οι οποίες θα λέω όχι με δικιά μας ευθύνη, γιατί η τροπολογία έλαβε σαν δεδομένα τα σύνορα της Μάνης όπως προσδιορίζονται από τον Καλλικράτη. Από τον Καλλικράτη. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να ορίσουμε. Είναι ανοιχτό και προσωπικά έχω δεσμευτεί ότι θα το παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις προκειμένου να κλείσει. Έχουμε αφήσει το ζήτημα της αστυνόμευσης που σας ρώτησα λίγο νωρίτερα και θέλω λίγο ξεκάθαρα να μου πείτε τι κάνατε, γιατί εγώ βλέπω ότι τα περιστατικά κλιματικότητας αυξήθηκαν όμως. Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Το πρώτο που θέλω να πω σαν διαπίστωση είναι ότι η ελλειμματικότητα δεν οφείλεται σε ευθύνη, δεν έχει σχέση με την ευθύνη της αστυνομίας. Θέλω να το πω και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί πολλές φορές δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Υπάρχει μια κοινωνική κατάσταση η οποία όχι μόνο στη Μεσσηνία, συνολικότερα, είναι πάρα πολύ άσχημη. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανεξέλεκτων οικονομικών μεταναστών που δεν έχουν καν άδεια παραμονής. Δεν οφείλεται η εγκληματικότητα όμως στους οικονομικούς μετανάστες. Μην τα φορτώσουμε εκεί και μην βάλουμε στο μυαλό μας τέτοιες λογικές, έτσι. Όμως είναι και αυτό ένα στοιχείο. Λοιπόν, και είναι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα. Είδατε τι έγινε στο Άργος, έτσι. Και τα φαινόμενα αυτά κάθε μέρα που περνάει παίρνουν ιδιαίτερη διάσταση. Αυτό το οποίο ζητήσαμε, πέραν από την στήριξη της αστυνομικής δύναμης εδώ στην Μεσσηνία με ικανό αριθμό αστυνομικών, είναι το θέμα της δημιουργίας του τμήματος μεταγωγών. Η δημιουργία του τμήματος μεταγωγών, κατά την γνώμη μου, με την στελέχωσή του και με ειδικούς φρουρούς από την Αθήνα, θα έχει σαν αποτέλεσμα να δώσει τη δυνατότητα σε ένα ικανό αριθμό αστυνομικών να ασχοληθεί με άλλα καθήκοντα. Και με την περιφέρεια. Και με την περιφέρεια ακριβώς. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Έχει καθυστερήσει η δημιουργία του τμήματος μεταγωγών. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα βοηθήσει στην κατεύθυνση που θέλουμε. Θα πάω σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά τη δική μας περιοχή, πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Περιμένουν ακόμα νέα παράταση για τα δάνειά τους. Έχετε μιλήσει άλλωστε πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Δάνεια δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, που σίγουρα αφορούν την καθημερινότητά μας. Πώς θα κινηθείτε σε αυτά τα δύο ζητήματα? Σε ό,τι αφορά το θέμα των πυρόπληκτων, γνωρίζετε ότι ήμουνα εκείνος που είχε πάρει πρωτοβουλία. Και η πρωτοβουλία αυτή εστέφθη με επιτυχία προκειμένου να δοθεί η διετής παράταση, η οποία λήγει τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο όντως θα βρεθούμε μπροστά σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν όχι να αποπληρώσουν τα πυρόπληκτα, αλλά να ανταποκριθούν ακριβώς στις καθημερινές τους ανάγκες. Εδώ λοιπόν απευθύνθηκα και με τον πρόεδρο του επιμελητήριου και στον προηγούμενο Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και στον σημερινό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σαχινίδη. Και του ζητήσαμε να υπάρξει μια τετραετής παράταση σε ό,τι αφορά τα πυρόπληκτα, να πληρώνονται τόκοι σε αυτό το χρονικό διάστημα και να πληρωθούν στο τέλος
της τετραετίας, γνωστού όντως ότι μέχρι τότε θα έχουμε ανακάμψει και η οικονομία θα βρίσκεται σε μια καλύτερη κατάσταση. Η απάντηση του κυρίου Σαχινίδη, η γραπτή απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί δυστυχώς να δοθεί παράταση στις εγγυήσεις του δημοσίου. Ούτε μπορούν να δοθούν καινούργιες εγγυήσεις. Αυτό, σε αυτό ήταν αρνητικός και αυτό το έχω δώσει και στη δημοσιότητα και το ξέρει και το επιμελητήριο και οι υπόλοιποι. Όμως πέρα από αυτό, σήμερα ήταν να συζητηθεί μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Δεν συζητήθηκε γιατί ο Υπουργός Οικονομικών λείπει στο εξωτερικό, είναι στην Κοπενχάγη. Και ήταν με αυτό το θέμα. Εγώ ήθελα και θέλω να ζητήσω μαζί με τα επιμελητήρια να υπάρξει μια κοινή σύσκεψη με την πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Σαχινίδη, με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τα επιμελητήρια και τους φορείς των 7 πυρόπληκτων ομών. Όπου αυτό που δεν μπορεί να κάνει το κράτος, να το κάνει το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Να υπάρξει δηλαδή μια συμφωνία κυρίων μεταξύ της κυβέρνησης, του τραπεζικού συστήματος και των 7 πυρόπληκτων νομών για αυτό που είπα πριν, για την πρόταση που είπα πριν. Δεν μπορεί όμως αυτό το θέμα να μείνει έτσι, το καταλαβαίνετε. Η προσπάθεια και ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος αυτό. Να έρθω λίγο στα αγροτικά. Για το άλλο θέμα. Αφήσει είναι τους δημοσίους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, γιατί αυτοί είναι ουσιαστικά που καθημερινά βλέπουν, όπως και να το κάνουμε, την κατάσταση να χειροτερεύει. Πώς θα ανταποκριθούν αυτοί στα δανεία? Υπήρξε μια θετική ρύθμιση με πρωτοβουλία του Βαγγέλη του Βενιζέλου, όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών, σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν πάρει δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Καταρχήν, πιστεύω και έχω καταθέσει σχετική ερώτηση για νομοθετική πρωτοβουλία στην αρχή. Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να αφορά και τους δημοσίους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους για δάνεια που έχουν πάρει από τις τράπεζες. Τι λέει αυτή η ρύθμιση με δύο κουβέντες? Λέει ότι κανένα νοικοκυριό δεν μπορεί να πληρώνει για την αποπληρωμή, να διαθέτει για την αποπληρωμή τέτοιων δανείων πάνω από τα 4 δέκατα του μισθού ή πάνω από τα 3 δέκατα αν είναι ένας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει μια μεγάλη ανακούφιση, γιατί δεν έχουμε αλλαγές στα επιτόκια, έχουμε παράταση των δανείων αυτών για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με τα επιτόκια τα οποία έχουν συναφθεί, που την προηγούμενη περίοδο ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα, και θα φέρει μια ανακούφιση πολύ σημαντική στους δοκιμαζόμενους πολίτες που άλλαξαν κυριολεκτικά οι συνθήκες στις οποίες είχαν πάρει τα συγκεκριμένα δάνεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα πέρα από αυτό. Αυτό είναι το ελάχιστο, έτσι. Υπάρχουν ζητήματα και άλλα που έχουν σχέση με την μείωση των ποσών με όρους και προϋποθέσεις. Τα βλέπουμε καθημερινά και τι γίνεται και με την παρέμβαση των δικαστηρίων. Θέλω λίγο να έρθουμε έτσι κλείνοντας και στα αγροτικά. Και η πραγματικότητα λίγο που καταγράφεται, όπως την ανακοίνωσε και ο κ. Καναλίδης, είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος πλέον οδεύει στα χωριά. Περίπου 1,5 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος, πολίτες. Φαίνεται ότι στράφηκαν ξανά στην Ήπεθρο τα τελευταία χρόνια και λόγω της κρίσης. Τι δυνατότητες υπάρχουν τώρα για την αγροτική παραγωγή στη Μεσσηνία και πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα, εάν υπάρχει αυτή η προοπτική ανάπτυξη για την περιοχή μας? Κοιτάξτε, καταρχήν οι δυνατότητες προσδιορίζονται και από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, της οποίας ακρογωνιαίος λίθος είναι η ποιότητα, η πιστοποίηση, τα προϊόντα POP. Και εδώ ακριβώς, να ξεφύγουμε και λίγο για τις επιδοτήσεις, ακριβώς, έτσι, και εδώ ακριβώς πρέπει να εμείνουμε. Εγώ είχα ζητήσει, και το γνωρίζετε αυτό, εδώ και χρόνια τώρα, είχα καταθέσει στην προηγούμενη Βουλή μια ερώτηση με 55 υπογραφές προκειμένου να υπάρξει μια εθνική στρατηγική για το ελαιόλαδο. Κορμός βασικός αυτής της στρατηγικής ήταν μια ονομασία προέλευσης, το έξτρα έξτρα παρθένο, ειδικά για τη χώρα μας και για όσες άλλες χώρες του Νότου έχουν εξαιρετικής ποιότητας λάδι. Σε απάντηση που πήρα πρόσφατα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπε ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα κανένας φορέας, γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο, για να αποδεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή μια τέτοια ονομασία, θα πρέπει ένας φορέας να το προτείνει και να το τεκμηριώσει. Δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Άρα αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση και είναι ανοιχτή.
Και επίσης υπάρχει, κύριε Καραλόπλε, και ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο είναι ανοιχτό σχετικά με το ελαιόλαδο, που είναι, αν θέλετε, ένας από τους βασικούς πυλώνες της αγροτικής μας παραγωγής. Είναι η επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτας. Μέσα από αγώνες ολόκληρους για αρκετά χρόνια καταφέραμε το Δεκέμβρη του 2009 η πρόταση αυτή να φύγει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να πάει στις Βρυξέλλες. Να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν όμως ζήτησε επιπρόσθετα στοιχεία. Και δεν ξέρω αν και κατά πόσο η ΕΑΣ έχει δώσει αυτά τα στοιχεία, παρήχε το σχετικό φάκελο. Έχω καταθέσει και για αυτό το θέμα σχετική ερώτηση. Από εκεί και πέρα πρέπει να μείνουμε, όπως είπα, στο μεγάλο θέμα της ποιότητας, της πιστοποίησης, της ονομασίας προέλευσης, στο θέμα της δημιουργίας δημοπρατηρίων. Η ποιότητα, η πιστοποίηση, η ονομασία προέλευση είναι το διαβατήριο για τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές. Θα έρθω σε ένα άλλο ζήτημα, τελευταίο τουλάχιστον όσον αφορά αυτή την ενότητα της συζήτησής μας, γιατί έχει ανοίξει με το κίνημα της πατάτας. Η πραγματικότητα έχει να κάνει με μια ψαλίδα τιμής από το χωράφι στο ράφι. Το βλέπετε καθημερινά. Δεν έχει αντιμετωπιστεί από κανέναν, δεν έχει καταπιαστεί από κανέναν, δεν έχουν υπάρξει συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, δεν έχει υπάρξει τίποτα για αυτό το ζήτημα. Οι μεσάζοντες υπάρχουν, κάνουν πάρτι. Παραγωγή και καταναλωτές κλαίνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι θα μπορούσε να γίνει για αυτό το θέμα? Στο θέμα των τιμών έχουμε ένα συνολικότερο πρόβλημα. Η εσωτερική υποτίμηση, η μείωση του βιωτικού επίπεδου έπρεπε να συνοδευτεί από αντίστοιχη μείωση των τιμών. Όμως εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο έντονα. Νομίζω ότι δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα μπορεί και πρέπει να γίνουν. Για το ένα έχω ζητήσει νομοθετική πρωτοβουλία. Να αναγράφεται σε κάθε προϊόν η τιμή του παραγωγού, πράγμα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει έλεγχος για το περιθώριο, έλεγχος για το περιθώριο κέρδους των εμπόρων. Αυτό δεν είναι μόνο μια δικιά μου άποψη, ζητήθηκε από 73 βουλευτές και 3 κόμματα από το Γαλλικό Κοινοβούλιο και ένα ζήτημα το οποίο και άλλες χώρες θέλουν να το βάλουν μπροστά. Σε κάθε λοιπόν προϊόν που πωλείται να αναγράφεται υποχρεωτικά η τιμή που έδωσε ο παραγωγός αυτό το προϊόν. Η τιμή του παραγωγού, προκειμένου να μπορεί ξανά να υπάρχει έλεγχος. Το δεύτερο ζήτημα είναι να μπορέσει ο παραγωγός να έχει μια απευθείας σχέση με τον πελάτη, με τον πολίτη, με τον καταναλωτή. Και αυτή τη σχέση μπορεί να του, για αυτή τη σχέση μπορεί να του δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Βλέπετε πόσο θετικά ήταν τα αποτελέσματα με την πατάτα, με την πώληση της πατάτας και μια σειρά άλλων προϊόντων. Εδώ λοιπόν αυτή την προοπτική θα πρέπει να τη στηρίξουν. Θα πρέπει το κράτος να τη στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις. Και θα πρέπει να ασχοληθούν για αυτό το ζήτημα και οι ενώσεις των παραγωγών. Να δούμε πώς θα ασχοληθούν, γιατί σίγουρα για τις ενώσεις υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, τουλάχιστον όσον αφορά τη μεταξέλιξή τους. Κλείνω. Θέλω λίγο να μου πείτε, έτσι, μετά από αυτήν την συζήτηση που κάναμε, ποιο βλέπετε εσείς ως κεντρικό ζητούμενο, ως πρόταγμα για την χώρα μας? Νομίζω ότι το κεντρικό ζητούμενο κάτω από τις συνθήκες που βρισκόμαστε είναι η χώρα μας να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί, μένοντας σε κάθε περίπτωση μέσα στην ζώνη του ευρώ, να προχωρήσει μια σειρά από αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αίτια που μας οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη συγκυρία θα σήμαινε περιθωριοποίηση, θα σήμαινε όχι απλά χρεοκοπία, αλλά μια κατάσταση την οποία δεν έχουμε βιώσει ούτε πρέπει να τη βιώσουμε ποτέ. Άρα για μένα το διακύβευμα είναι η αυτοδύναμη Ελλάδα. Να μπορέσει η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της, να αποκτήσει τη δημοσιονομική της κυριαρχία, να αποκτήσει δηλαδή την εθνική της, να το πω έτσι, κυριαρχία, γιατί είναι γεγονός, κύριε Καναλόπλε, ότι από τον Απρίλιο του 2010 και μετά υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα σχετικά με τη λήψη των αποφάσεων. Και ακρογωνιαίος λήθος για αυτό το πρόταγμα είναι η ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που πρέπει, όπως είπαμε, να στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Μια ανάπτυξη η οποία πρέπει να βλέπει το ρόλο της νέας γενιάς σε αυτή την πορεία. Μια ανάπτυξη η οποία πρέπει να αντιμετωπίζει την ανεργία και να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Κλείνω. Το πρόταγμα για τη Μεσσηνία.
να μπορέσει η Μεσσηνιά να βρει τη θέση που της ταιριάζει και που της αξίζει σε αυτή την πορεία, αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Γιατί η Μεσσηνιά έχει μέλλον, έχει προοπτική. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε και άλλες φορές. Ούτως ή άλλως, τώρα άναψε η μάχη, να το πούμε έτσι, προεκλογική. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα. Καλή σας νύχτα.